Καλησπέρα, καλώς ήρθατε σε άλλη μια εκπομπή όπου θα κάνουμε σχόλια για τα παιχνίδια του Ολυμπιακού. Αυτή τη φορά για το παιχνίδι που έγινε πριν λίγες ώρες, για το παιχνίδι Ατρόμητος Ολυμπιακός, όπου ο Ολυμπιακός δεν κατάφερε να βγει νικητής, δεν κατάφερε καν να σκοράρει, κράτησε ο Ατρόμητος το παιχνίδι στο 0. Με τον Ολυμπιακό να έχει 21 σούτ απέναντι σε 4 του Ατρόμητου. Πιο μεγάλες χαμένες ευκαιρίες του Ολυμπιακού εννοείται. Με τον Ποντένσε να έχει τις δύο πολύ μεγάλες ευκαιρίες. Η μία κιόλας ήταν τεράστια πραγματικά. Με τον Ποντένσε να μην βρίσκει καν τέρμα. Λοιπόν, το παιχνίδι ήταν έτσι κι δύσκολο για τον Ολυμπιακό. Αν σκεφτούμε ότι ο Ατρόμητος στα τελευταία 8 μάτς πριν το παιχνίδι με τον Ολυμπιακό είχε 4 ισοπαλίες, 4 νίκες, ήταν αίτητος, κέρδισε τον Παναθηναϊκό μέσα στην έδρα του στην προηγούμενη αγωνιστική. Πριν λίγες αγωνιστικές είχε κερδίσει και τον Άρη πριν περίπου 1,5 μήνα, όταν ήρθε ο καινούργιος προπονητής περίπου. Με τον Ολυμπιακό να είναι πολύ φλίαρος, να έχει την κατοχή, 72% κατοχή, αλλά να μην μπορεί να την αξιοποιήσει. Καθώς ο Ελκαμπή ήταν πάρα πολύ κακός, ο Μπρίνιτς αρκετά ανούσιος στο πρώτο ημίχρονο που αγωνίστηκε, έτρεξε αλλά δεν κατάφερε να κάνει κάτι παραπάνω. Απλά έτρεχε πραγματικά. Για μένα ο χειρότερος παίκτης του αγώνα ήταν ο Ελκαμπή παρόλα αυτά, ο οποίος ήταν ένας παίκτης αρκετής αξίας για Super League. Είναι ο βασικός επιθετικός του Ολυμπιακού και για ακόμη μια φορά δείχνει πόσο άτεχνος και πόσο κακός με την μπάλα είναι, καθώς θα μπορούσε να έχει κάνει πολλά περισσότερα, και δείχνει για ακόμη μια φορά ότι είναι ένας παίκτης ο οποίος μπορεί να σκοράρει με μια κεφαλιά το πολύ. Έχασε κάποιες φάσεις, ο Τζαβέλας πραγματικά τον διέλυσε, δεν υπήρχε ο Λιγαμπή. Ο Τζαβέλας από ό,τι φαίνεται θα πάρει μεταγραφή στην Μπαρσελόνα μετά από τέτοιο παιχνίδι πραγματικά. Καθώς έκανε τον Ολυκαμπή να φαίνεται λες και είναι παίκτης γάμα τοπικού. Απ' την άλλη, μία αλλαγή έγινε για τον Ολυμπιακό, με τον Γιόβετς να περνάει μέσα στο δεύτερο ημίχρονο, στη θέση του Μπρίνιτς, όπου ήταν κυρίως σαν δεκάρι, μπορούμε να πούμε. Γυρνώντας πολύ πίσω, ήταν πάρα πολύ καλός. Σίγουρα άλλαξε πολύ το παιχνίδι. Έκανε κάποια καλά σουτ, αλλά δεν είχε παίχτη άλλον ο οποίος να μπορεί να δημιουργήσει. Οπότε ο Γιόβετιτς ήταν συνέχεια πάρα πολύ πίσω. Δημιούργησε κάποιες φάσεις, έδειξε το επίπεδό του. Πραγματικά δεν καταλαβαίνω γιατί δεν ήταν ο Μπιέλ στην αποστολή. Όχι απλά βασικός, όπου όλοι αυτό περιμέναμε, αλλά γιατί ήταν στην αποστολή. Δεν ξέρω αν υπήρχε κάποιος τραυματισμός, αν έχει υπάρξει κάτι εξωαγωνιστικό. Πάντως ήταν πολύ κρίμα, καθώς δεν είχε επιθετικό κινήσεις παίκτης καθόλου. Μόνο ο Μπα υπήρχε, ο οποίος είναι ο παίκτης της Β' ομάδας, ο Γιασίν Μπα, ο οποίος πραγματικά θα προτιμούσε χίλιες φορές να μπει στη θέση του Ελγαμπή, έστω στη συνέχεια του αγώνα, καθώς πριν από τον Ολυμπιακό δεν θα βάζει γκολ. Είχε εκείνες τις φάσεις του Ποντένσε, αλλά τίποτα παραπάνω. Ο Ροντινέη, ο οποίος έκανε συνεχώς τρίπλαρε τους αμυντικούς του Ατρόμητου. Παρ' όλα αυτά έβγαζε δυνατές έντρες οι οποίες δεν έβρισκαν στόχο και δεν μπορούσαν να τις εκμεταλλευτούν οι παίκτες του Ολυμπιακού. Σίγουρα υπάρχει συζήτηση για τη διαιτησία, καθώς πολλές φορές πάγωνε τον ρυθμό χωρίς να υπάρχει λόγος, χωρίς να αφήνει πλεονεκτήματα για τον Ολυμπιακό, και με κάποιες φάσεις οι οποίες σίγουρα θέλουν συζήτηση για το αν είναι πέναλτι. Τώρα συγκεκριμένα μια φάση του Ποντένσε δεν φάνηκε καν στο replay στην τηλεόραση. Σίγουρα θα βρεθεί άλλη κάμερα στη συνέχεια, όπου να φαίνεται και πιο καθαρά, αλλά στην τηλεόραση δεν φάνηκε καν στο replay, όχι απλά στο VAR. Ντροπιαστικό κατά την άποψή μου. Ο Ολυμπιακός λοιπόν τώρα τα βρήκε σκούρα με τον Ατρόμητο, με τον ΠΑΟΚ να περνάει αέρα από την Κηφισιά με 6-0. Ο ΠΑΟΚ δείχνει ότι μέχρι στιγμής μόνο αυτός έχει το μέταλλο του πρωταθλητή, χωρίς να είναι πρωταθλητής. Είναι λιγότερα από τα αθλήματα από τις μεγάλες ομάδες της Ελλάδος. Παρ' όλα αυτά, με τον Λουτσέσκου αυτό δείχνει. Πραγματικά είναι σε τρομερή κατάσταση και στην Ελλάδα
και στην Ευρώπη. Οπότε πρέπει ο Ολυμπιακός σίγουρα να αντιδράσει κάπως. Μαθαίνουμε ότι υπάρχει μια μεγάλη περίπτωση να πάρει πίσω το βαθμό με τον Παναθηναϊκό. Αλλά άμα δεν μπορείς να κερδίσεις τον Ατρόμητο και να πάρεις τους 3 βαθμούς, ο ένας βαθμός από τον Παναθηναϊκό δεν θα αλλάξει πάρα πολλά. Όπως καταλαβαίνουμε, το επόμενο παιχνίδι του Ολυμπιακού είναι στις 3 Ιανουαρίου με τη Λαμία εκτός έδρας και συνέχεια στο Καραϊσκάκι, όπου να θυμίσουμε εννοείται χωρίς κόσμο, απέναντι στους πρωταθλητές Ελλάδος στην ΑΕΚ σε 17 ημέρες από τώρα, στις 7 Ιανουαρίου, ένα πολύ σημαντικό ντέρμπι. Αλλά πριν το ντέρμπι πρέπει να ο Ολυμπιακός να περάσει από τη Λαμία, καθώς δεν μπορώ να καταλάβω πραγματικά καθόλου το σκεπτικό του Καρβαγιάλ, αφού έβλεπε ότι το παιχνίδι δεν πάει καλά, για ποιο λόγο δεν γινόντουσαν αλλαγές. Έστω και με τους παίκτες που είχε, θα έπρεπε να αλλάξει κάτι, καθώς δεν φαινόταν ότι δεν μπορούσε να κάνει τίποτα ο Ολυμπιακός. Ο Γιώβετς ήταν μια πολύ καλή αλλαγή, αλλά και σίγουρα και ο Ρίτσαρντς, ακόμα και ο Μπα θα ήταν ενδιαφέρον να το δούμε. Ας έπαινε, δηλαδή, ας πούμε, κάτι το οποίο θα πίστευα εγώ, ας πούμε, θα ήταν καλό με τη δική μου γνώση, που δεν είμαι εννοείται προπονητής, να έμπαινε ο Αλεξανδρόπουλος, ας πούμε, μέσα και να ανέβαινε ο Καρβαγιάλ και να έβαινε ο Καλκαμπή, να ανέβαινε ο Καρβάλιο, συγγνώμη, και ο Γιώβης να γινόταν επιθετικός μπας και μπορούσε να γίνει πιο επικίνδυνος. Αυτά για το σημερινό παιχνίδι. Πρέπει ο Ολυμπιακός να σοβαρευτεί σίγουρα. Να δούμε και τι θα προσθέσει στο ρόζερ του. Ο Σκάρπα να πούμε ότι έφυγε για τον Ατλέτικο Μινέιρο με 5 εκατομμύρια. Ο Σκάρπα, ο οποίος σίγουρα σήμερα θα ήταν πολύ χρήσιμος με την απουσία του Φορτούνη, όπου από ό,τι φάνηκε ήταν και καθοριστική. Εννοείται μπορείτε να γράψετε από κάτω στα σχόλια που θα σας απαντήσουμε στο επόμενο μας βίντεο. Ευχαριστώ πολύ και καλό σας βράδυ.